Η πρεμιέρα του Σάκη Ρουβά και του Νίνο στη Θεσσαλονίκη είχε απ' όλα. Πολύ διασκέδαση, εντυπωσιακά σκηνικά και τους δύο τραγουδιστές να τα δίνουν όλα πάνω στην πίστα. Πάντα ενθουσιάζω όταν βλέπω τον κόσμο να διασκεδάζει και να μοιράζεται την ενέργεια μαζί μου. Έχω πάρα πολύ αγωνία. Είναι ίσως η πρώτη φορά που έχω τόσο αγωνία. Αλλά έχω πολύ χαρά μέσα μου. Η συνεργασία των δύο αντρών στην πίστα γίνεται για πρώτη φορά και έδεσαν από την αρχή. Κανείς δεν ξέρει τελικά πώς θα νικήσει. Δεν τον ήξερα προσωπικά και ενθουσιάστηκα, είναι εξαιρετικό παιδί. Σάκης Ρουβάς δεν χρειάζεται πολλά λόγια, είναι μοναδικός. Ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται στην αρχή με ασπρόμαυρο κουστούμι, με χρυσό γυλαίκο και όσο περνάει η ώρα αρχίζει και αφαιρεί, μένοντας στο τέλος με το πουκάμισο και το φανελάκι. Το χρόνο πίσω μη ζητάς, τον γυρίσω. Μαύρο και κόκκινο επέλεξε ο Νίνο για την εμφάνισή του πάνω στην πίστα. Και οι δύο τραγουδιστές που θα εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη μίλησαν για την κρίση. Βλέπω ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάλει το μυαλό τους να δουλέψει. Επιστρέφουν στη φύση, επιστρέφουν σε δημιουργικές καλλιέργειες. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην γονατίζουμε, να σηκωνόμαστε όρθιοι. Είναι υποχρέωσή μας. Όσο καιρό ο Σάκης Ρουβάς θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα αποχωριστεί για λίγο την Κάτια Ζιγούλη και τα τρία παιδιά του. Και για πρώτη φορά δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να γίνει για τέταρτη φορά μπαμπάς. Πώς είναι η οικογενειακή κατάσταση με το τρίτο παιδί? Τα δύο μεγαλύτερα ζηλεύουν καθόλου? Όχι, αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται η οικογένεια.